χάρη σε τεράστιες επιτυχίες στην Ελλάδα. Ένας από τους σημαντικότερους αθλητές στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Κατάφερε να σηκωθεί ξανά και ξανά, ξεπερνώντας ειδικά στην Ολυμπιάδα της Αθήνας κάθε σκόπελο. Ο λόγος για τον τρεις φορές χρυσό Ολυμπιονίκη Πυροδήμα, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα της Κρήτη TV για τον εφιάλτη του κορονοϊού, στέλνοντας το δικό του μήνυμα με αποδέκτες όλους τους Έλληνες. Αυτό κάναμε μένοντας σπίτι. Βοηθήσαμε τον παππού μας, τον πατέρα μας, την γιαγιά μας, τον αδερφό μας, ανθρώπους με προβλήματα υγείας. Εγώ προσωπικά τα τελευταία χρόνια είχα και ένα θέμα οικογενειακό, το οποίο ξέρω πολύ καλά πώς πρέπει να προσέχουμε, τα χέρια, έτσι, να προσέχουμε μέτρα ατομικής προστασίας, σωστά. Ακριβώς και επειδή στάθηκα σε αυτό το κομμάτι, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε, στους γιατρούς και στους νοσηλευτές αυτές τις μέρες, αυτό που περνάνε και αυτό που κάνουν. Αυτοί το κάνουν πάντα βέβαια, αλλά εμείς τους θυμηθήκαμε τώρα. 10 Μαρτίου ο ίδιος ταξιδεύει για την Ελλάδα για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, μην μπορώντας να φανταστεί τι θα επακολουθούσε. Μοναδική του αγωνία η οικογένεια και τα παιδιά του που έμειναν πίσω στο Σικάγο, βιώνοντας τα όσα εξελίσσονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στο ότι έχω τα παιδιά μου εκεί και ανησυχώ πιο πολύ. Α, έχουν μείνει πίσω τα παιδιά σας, η οικογένειά σας. Ναι, σπουδάζουν και είναι εκεί, είναι και ο μικρός είναι εκεί. Αλλά θα ήθελα να είμαι δίπλα τους αυτή τη στιγμή και όχι εδώ. Αλλά απ' την άλλη χαίρομαι που, γιατί οι ηγέτες φαίνονται στις φουρτούνες, χαίρομαι που η ηγεσία αυτής της χώρας πήρε μέτρα νωρίς και έβαλε μπροστά τον ανθρώπινο παράγοντα. Θεωρούσαμε όλοι ότι είναι μια γρίπη, όπως όλες οι γρίπες, λίγο θα το περάσουμε, δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά ευτυχώς η Ελλάδα όχι μόνο πήρε μέτρα νωρίς, υπάρχει και ενημέρωση. Οι τηλεοράσεις βοηθήσαν πάρα πολύ. Πιστεύατε κι εσείς ότι θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε και να αντιδράσουμε σε αυτό το βαθμό, κύριε Δήμα? Μα πέρασε πολλά ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει πιο, πώς να το πω, είναι πιο πολίτης, δεν είναι πιο ιδιώτης. Ως πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών και προπονητής παράλληλα της Αμερικανικής ομάδας, αναφέρθηκε στην προετοιμασία των αθλητών που πλέον πραγματοποιείται σε γκαράζ και μέσω διαδικτύου. Έχουν όλοι γκαράζ και κάνουν όλοι προπόνηση στο γκαράζ. Κάνουν προπόνηση, και δηλαδή ο καθένας στο σπίτι του, στο γκαράζ, έτσι. Ναι, και μέσω του Zoom είναι ένα app στο κομπιούτερ. Ναι. Έχουμε άμεση επικοινωνία με όλους τους αθλητές. Δεν προσπαθούμε να τους κάνουμε group ώστε να τους παρακολουθούμε καλύτερα, αλλά έχουν και τους προσωπικούς προπονητές που και αυτοί είναι μέσα στη σύνδεση αυτή. Σε ό,τι αφορά τη θρηλυκή γενιά της Άρσης Βαρών στην Ελλάδα, χαρακτήρισε συγκυριακές τις μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος, ενώ έκανε λόγο για αχταρμά στον αθλητισμό, με τους νέους να μην έχουν συγκεκριμένη στόχευση πλέον. Η συγκυρία τότε που άνοιξε το Ανατολικό Μπλοκ και ήρθαμε κάποια παιδιά Έλληνες, διγενείς από την Αλβανία, από τη Βόρεια Ήπειρο, κάποιοι από τη Ρωσία, ο Κάχιο, ο Βαλέριος. Ήταν η συγκυρία τότε και εμείς παιδιά που ξεκινήσαμε από 7 χρονών, 7,5 χρονών ξεκίνησα από την Άρση Βαρών, ο Σαπάνης 9, ο Βαλέριος γύρω στα 9 με 10, ο Κάχιο το ίδιο. Παιδιά που δουλεύαμε, μάθαμε να δουλεύουμε από μικρά. Στην Αμερική είναι ο πανεπιστημιακός σχολικός αθλητισμός. Ξεκινάει σχολικός και τελειώνει πανεπιστημιακός. Εδώ δεν έχουμε μοντέλα. Έχουμε ένα μοντέλο αχταρμά. Έχουμε λίγο σωματιακό, λίγο μαζικό, λίγο. Λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα. Αυτή. Όσο για το πιο μετάλλιο ξεχωρίζει από τη φαρέτρα του, το χάλκινο στην Αθήνα το 2004 φαίνεται να μην το αλλάζει με κανένα από τα τρία χρυσά σε Βαρκελόνη, Ατλάντα και Σίδνεϊ. Ο κόσμος με ντόπαρε εκείνη τη στιγμή. Ήταν συγκλονιστικό. Δεν γινόταν να μη σηκώσω εκείνη την ημέρα, μέσα στην Αθήνα, μέσα στη χώρα μου. Δεν τυχαίνει καθόλου. Άρα ήταν το πιο σημαντικό, καταλήγοντας. Ήταν πιο σημαντικό. Φυσικά και ήταν πιο σημαντικό.